Σταύρος Κόλκας είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Πολύ χαριτωμένα το είπες, μπράβο. Υπάρχει άλλη μια. Είδες Σταύρο, είδες. Mm. Χθες είπες ότι δεν είχα θετική διάθεση. Σήμερα όμως... Ναι, το καταγράφω τι έχεις. Και ήρθα με πρόβλημα, έτσι. Αλλά το κάνω στην άκρη, επαγγελματίας. Και τώρα είμαι καλά. Ιδιωδός. Το ξεπερνάω αυτό. Δεν είναι καλό σχόλιο. Αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάω αυτό. Έχω θέμα με το λάπτο, πάση Σταύρο. Έλα, σου δώσω εγώ ένα. Να έρθω. Μόνο Mac θέλω. Έχουμε. Θα σου δώσω ένα τσακ. Ρε, εσύ μου έχει κάνει μια ζημιά και δεν μπορώ να καταλάβω και τι είναι. Άκου να δεις. Και ακολουθεί και Βόλος, δεν είναι. Ναι. Μην μπορείς να καταλάβεις τι είναι, δεν θα ήσουν να... Ναι, ρε, θα σου προγραμματίσια. Πολύ κακό timing, τέλος πάντων. Τεχνικός υπολογιστών θα είσαι. Στον έκτο εκεί που είσαι, ναι, έχουν κάποια παιδιά, κάνε εκεί λίγο, βγάλε μπούτι έξω, κάνε ράνε, μπάς. Δεν προλαβαίνω, ρε Σταύρο, το θέμα είναι το χρειάζομαι αύριο το πρωί, έχω βάρδια πρωί. Σάββατο πάμε Βόλο. Έτυχε στο γύρο το timing. Ένα λάπτο, το έχεις. Ναι, Σταύρο, συγγνώμη, έχω ένα. Τι να κάνω. Τέλος πάντων, τι έχω εγώ, ένα Dell, έχω ένα HP, έχω ένα... Ωραία, αν δεν βγάλω άκρη θα ενημερωθείς. Α, έχω και ένα Toshiba. Ωραία. Ό,τι είναι πιο ελαφρύ θέλω και θα ενημερωθείς αν χρειαστεί. Εντάξει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ρε Σταύρο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σε ρυθμούς Βόλου νομίζω είμαστε όλοι. Συνεχίζει η προετοιμασία κανονικά. Ακόμα... Έλα. Ναι, έχω ακόμα όχι, αλλά ναι, εσείς ναι. Ναι, παιδιά, ενθουσιώδη. Δεν περιμένεις το Σάββατο. Περιμένω όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Δεν έχει δηλαδή να κάνει με τον Βόλο, το Λάρισα, το... όλα. Δεν ξέρω, εγώ το περιμένω λίγο επειδή θέλω θα... Θέλω να παίζει κάθε μέρα ΠΑΟΚ. Κι εγώ, αυτό είναι ωραίο. Καλό θα είναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Αλλά το περιμένουμε, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι υπάρχει μια έτσι, θετική διάθεση από όλους. Θα πάει πολλοί κόσμος, η ομάδα είναι καλά. Συνεχίζονται κανονικά οι προπονήσεις. Όλα καλά. Οι τέσσερις κλασικά εκτός, δεν έχει αλλάξει κάτι. Για Καντουρί, Βαρέλα, Μαουρίσιο και Βέρμπλουμ. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά. Ναι. Θετικός πονοκέφαλος για ενδεκάδα, αυτά τα κλασικά ξέρεις τώρα. Ναι. Δοκιμές ενώ δεν δείχνει τίποτα. Δεν ξέρω να κοιμηθώ τώρα όπως είμαι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό το ότι δεν δείχνει ο Φερέιρα τίποτα, αλλά είναι αυτές οι δοκιμές που γίνονται. Και περιμένουμε. Ο Φερέιρα όντως δεν δείχνει τίποτα στις δοκιμές, εντάξει. Ναι, δεν δείχνει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μέχρι την ημέρα του αγώνα δεν λέει ενδεκάδα. Ναι. Ένα γενικό έχουμε, μια γενική κεντρική ιδέα, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, ο Ζήφκοβιτς, ο Κρέσπο, ο Μάρτος, ξέρω θα παίξουν. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Ο Μίσιτς, ο Σβιντέσκι. Ναι, δύο-τρεις θέσεις παίζουν. Το έχει κάνει όμως και το να πιστεύουν κάποιοι ότι θα παίξουν και τελικά να μην παίζουν. Το έχει κάνει και αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή αυτός που θα το δείξει ξεκάθαρα από την αρχή, το κάνει. Ναι. Καλό είναι όμως γιατί είναι πολύ σε καλή κατάσταση. Ναι. Και είναι θετικό αυτό για τον ΠΑΟΚ νομίζω. Ναι. Μετά θα κάνουμε μια συνδέση και με το Βόλο, θα μάθουμε και για εκεί πως το περιμένουν το παιχνίδι. Ναι. Έχουνε ρεπόρτερ Βόλου γιατί φιλάθλους... Έχουνε. Έχουμε συναδέλφους από Βόλο, μας περιμένουν και άλλα Σταύρο. Πέντε πράγματα τα έχουν τα παιδιά. Ξέρεις ότι ο Βόλος είναι αγαπημένη μου πόλη, εντάξει. Και εμένα, έχω πει ότι αν δεν έμεινα στη Θεσσαλονίκη θα ήθελα να μένω Βόλο. Εντάξει. Είναι πολύ καλή. Mm. Αχιλλέας Μπέο, Σταύρο. Εντάξει, λίγο πάλι στην ανηφόρα, όταν πηγαίνω, αλλά ναι, Αχιλλέας Μπέο, όλα καλά. Mm. Όλα πάρα πολύ καλά. Έχεις να πεις κάτι τώρα για όλο αυτό που έχει γίνει με τη Λαμία. Βεβαίως και έχω να που πω. Που δίνεται και συνέχεια πάρα πολύ σήμερα. Δίνεται συνέχεια γιατί ο Παναγιώτης μου γεννήθηκε στο φως, στο συνάδελφο. Ναι. Άφησε υπονοούμενα, έδωσε πάτημα εκεί. Είχε μιλήσει πριν και ο Ατματζίδης. Λες και ο Βελίδης δεν είχε κάνει άλλο λάθος στη ζωή του, είναι το πρώτο. Ναι. Ή ότι φταίει στα άλλα δύο. Δεν φταίει στα άλλα δύο. Εντάξει, έχει βγάλει και 2-3. Ναι. Εντάξει, μην το ακούμε τώρα. Λες και δεν έχουν ξανακάνει λάθη τερματοφύλακα σε παιχνίδια. Ναι, και άμα είναι μόνο τα τερματοφύλακα θα με κάνεις από το λεπτό. Εντάξει, ναι. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που... Εν τω μεταξύ, έδιωξαν και τον προπονητή τερματοφυλάκων σήμερα. Εσύ για να φανεί ότι ο ΠΑΟΚ κάτι έκανε σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί να διώξουν και τον... Ποιο έχει κάνει το τυχό ήρωα εκεί. Τον Λεωνίδα. Μα έχουν κάνει τα πάντα αυτοί τώρα. Ναι. Και ξαφνικά έτσι.
Ναι. Σαν να τσίμισε μετά το τσέ ένα πράγμα. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο παίκτης έχει το πρόβλημα που είχε διαθέσει εμβόλιο με τη Λαμία και θα μείνει ξεχρεώμαστος. Εντάξει, δεν μιλάμε για ένα τυχαίο άθλητη τώρα, μιλάμε για πολλά χρόνια πορείας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει. Ναι. Και έχει παίξει και είναι μεγάλος συλλόγος. Έπαιξε στον Πάο, έπαιξε στον Άρη, έπαιξε στα Γιάννα, έπαιξε... Δηλαδή, οκ, κάλμα λίγο. Λάθη κάνουν όλοι. Και εντάξει τώρα, δηλαδή, και ο Βελίδης το έχει αυτό. Στη μέρα του είναι ικανός να βγάλει 30 και στην κακή του μέρα να πνίξει 2. Το ξέρουμε. Τέλος πάντων δηλαδή... έκανε ένα λάθος ρε παιδιά, δεν μου το φύλακας, είναι ήμαρτον. Ναι, αλλά φαντάζομαι τώρα τι κουβέντα ανοίγει. Και εγώ πλέον αρχίζω και υποψιάζομαι ότι όλα γίνονται για να, πώς το λένε, να υπάρχει μια ιδιαίτερη έτσι, αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ. Να έχουν ένα μεγαλύτερο σθένος όταν αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ οι παίκτες. Ναι, πέρα από τη σκιά που αφήνει, να είναι και αυτό. Τέλος πάντων, δεν μας αρέσει αυτό που κάνει η Λαμία, είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είναι ασέβεια βασικά προς τον ΠΑΟΚ. Προς τον άνθρωπο, σε πρώτη φάση. Προς τον άνθρωπο Βελίδη, το καταγράψαμε αυτό. Αγάπη, μην το λέμε καθ' τη δεν είμαστε κανένα του Βελίδη. Ναι, 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 είναι και ασέβεια προς τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Δηλαδή είναι προκλητικό, αν μη τι άλλο. Θα δούμε αν θα ανασκευάσει ο κύριος Παπαϊωάννου. Αν δεν ανασκευάσει, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τοποθετηθεί ο ΠΑΟΚ. Επ' αυτού δεν ασχολείται ο κύριος ΠΑΟΚ. Ακόμα όχι, ναι. Ναι, δεν αγγίζει τον ΠΑΟΚ. Τον αγγίζει μια χαρά τον ΠΑΟΚ. Αλλά τον αγγίζει με υπονοούμενα. Ναι. Από εκεί πέρα, τον ΠΑΟΚ δεν συμφέρει να ανοίξει μια δημόσια κουβέντα για αυτή τη ιστορία και θα πιάσουν οι άλλοι μετά και θα αρχίσουν να είναι δικά τους. Και ζούμε σε μια εποχή τώρα, αγάπη και φίλοι ακροατές του Λίμπερο, γιατί θέλουμε να πέσει έρθει το πάθος στους 4. Ζούμε σε μια εποχή που ένας άνθρωπος έχει συγκεντρώσει πολλά μηδιακά μαγαζιά υπό τον έλεγχό του. Παράλληλα, ζούμε σε μια εποχή που από τη στιγμή που θα ελέγξει άμεσα την Νόβα, κάποια διαφημιστικά κονδύλια πηγαίνουν προς όλα τα άλλα. Ναι. Που δεν ελέγχει, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν εξαιρέσουμε 2-3, 4, άντε 5 μιμιέ στη χώρα αυτή τη στιγμή, όλοι οι άλλοι, ό,τι αντιπαράθεση και να ανοίξει ο ΠΑΟΚ, θα πάνε κοντά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Βλέπουμε καταστάσεις, πώς συμπεριφέροντας τον ΠΑΟΚ, π.χ. με την υπόθεση βάλουμε την πιστολή, λες και το έκανε και πυροβόλησε 12. Και το θυμούνται εντάξει, ακόμα. Μιλάμε για μια, και ακόμα το πετάνε. Ναι. Και βλέπουμε τι αντιμετώπιση, ξέρω εγώ, έχει ο Μερσέντες που θα κάνει μπούκα στο γραφείο των διαιτητών, του ξένου διαιτητή. Βλέπουμε τι αντιμετώπιση έχει ο Ολυμπιακός που τρέπονται να γράψουν τον Ολυμπιακή αυτοί που κάνανε τα επεισόδια προχθές και δεν υπάρχει αναφορά σοβαρή σε πρωτοσέλιδο. Ναι, ακόμα και, και τώρα, ναι. Ναι, ναι. Πώς το λένε. Βλέπουμε τι αντιμετώπιση έχει π.χ. ένα σύνδεσμο με τον 11 τσικούρια, δεν τρέχει τίποτα. Αν ήταν στο ΠΑΟΚ του σύνδεσμο θα ήταν εγκληματίες. Ναι, κανονικά. Ναι. Θα είχαμε ακούσει όργια. Εντάξει. Και καλά θα ακούγαμε. Ναι, η αλήθεια, αν ήταν 11 τσεκούρια σύνδεσμο, αλλά στους άλλους βλέπεις ότι δεν έχει κάστανο. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ωραία. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι προσεκτικός. Δηλαδή, όσο πιο λίγα μέτωπα ανοίγει δημόσια, τόσο καλύτερα για αυτόν πιστεύω εγώ. Άρα, και επίσης σε αυτή τη φάση, επειδή πλησιάζει και το παιχνίδι στο Βόλο και θα είναι πολλοί κόσμος, δεν χρειάζεται να δώσεις και το παραμικρό πάτημα, γιατί ξέρεις ότι σε αυτή τη φάση ειδικά σε περιμένουν όχι απλά στη γωνία, παντού. Ναι, αλήθεια είναι. Παντού. Γιατί θέλουν να κάνουν μια επίδειξη ότι να, εμείς έχουμε γρήγορα τα ανακλαστικά, γιατί να μην το κάνουν σε σένα. Ναι. Διπλό το καλό κιόλας για αυτούς. Ναι, εννοείται. Θα το εκμεταλλευτούν και επικοινωνιακά, θα το παίξουν και ότι εμείς δεν μαθάμε και δεν κάνουμε και δεν κάνουμε. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση που είναι διαμορφωμένη, δεδομένη χρονική στιγμή στη χώρα. Για μένα η κατάσταση είναι επικίνδυνη για τη χώρα κυρίως. Εμείς θα την κάνουμε την άκρη μας. Mm-hmm. Ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις, ξέρουμε να... τον εκνευρισμό μας, παραδείγματος χάρη, να κάνει αυτά τον Πινελίκη και θα τον συγκρατήσουμε τέλος πάντων, θα τον πληρώσει άλλος. Ναι. Ωραία. Δεν χρειάζεται να... Εμείς δεν έχουμε το πρόβλημα. Η χώρα έχει το πρόβλημα που αρχίζει και έχει πλέον καθοριστικές συμπεριφορές της ολιγαρχίας που πέραχαν και φίλοι μας από κουέ αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Είναι πρόβλημα.
Ναι, γιατί κάθε μέρα κάτι προκύπτει. Μία μέρα αλλάζουν δηλώσεις, κόβουν βίντεο, τις κάνουν όπως θέλουν, τις φέρουν στα μέτρα τους. Την άλλη μέρα γίνεται κάτι άλλο. Ναι. Και δεν έχει σταματήμα αυτό το πράγμα από ό,τι βλέπουμε. Όχι, όχι, δεν έχει. Δεν έχει και θα δούμε που θα καταλήξει. Ναι. Και είμαστε ακόμα τέλειο Οκτώβρη. Τέλειο Οκτώβρη έχουμε ακόμα, δηλαδή θα τελειώσει η σεζόν και θα έχουμε όλοι άσπρες συνέχειες. Ναι. Πολύ πιθανό. Το αποφύγαμε τόσα χρόνια, θα την πληρώσουμε τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά εν ολίγης για αυτό το θέμα που έθιξες της Λαμίας. Δεν έχω να Δεν υπάρχει κάτι άλλο νομίζω, ναι. Υπάρχει τέλος πάντων και το επίσημο τη μεριά του Βελίδη και βλέπουμε από εδώ και, ναι. και πέρα. Ακούγες ανέλαβε, μάλλον. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, θα τη βγάλει την άκρη. Και ανακοίνωσαν πριν από λίγο τον Άκη Μάτζιο. Ναι. Η Λαμία. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Τέλος πάντων, αυτά με τη Λαμία. Περασμένο να είναι και να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο με τον ΠΑΟΚ. Γιατί πρέπει να μην αυτό στον ΠΑΟΚ. Η είδηση που μας απασχολεί είναι ότι θα παίξει ένας πιτσιρικάς, όπως ο Κατσίκας, ως τον ένα στην Τρίπολη. Ναι, αλλά ένας πιθανός άσος. Λες, σε συγκεκριμένο παιχνίδι, 1,85 εγώ. Μάλιστα. Θα τιμηθεί. Τώρα στα αγωνιστικά, το λέγαμε και χθες, συνεχίζω. Γιατί είναι και κάρμα, είναι και κάρμα. Σωστό και αυτό, ναι. Καταλάβω, δεν φταίει το παιδί σε κάτι, αλλά άμα αυτό που έγινε, το παιδί θα φάει το βάρος σου. Και άντε μετά να εξηγήσεις τα ανεξήγητα. Ναι. Τέλος πάντων. Συνεχίζονται πάλι στην Πορτογαλία τα δημοσιεύματα για το Ζαμπά. Μπράβο. Σκοτώνονται στο ρεπορτάζ για στιγμή, έλεγε. Κοίταξε, το παλεύουν και αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθούν να μάθουν κάτι. Υπάρχει μια αλλαγή από ό,τι έχω καταλάβει στην υπόθεση του Ζαμπά, στο δικό του κομμάτι, που ίσως παίζει και το ρόλο της και αυτή. Οι Πορτογάλοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ ζητάει 12, η Sporting δύσκολα να ανέβει πάνω από τα 3. Και 3-6 πες τους. Ναι. Για 5 έδωσε τον δώσω 3. Εντάξει, μετά από όμως σεζόν με 10 γκολ, 10 assist, 21 χρονών παιδί. Αυτοί λένε ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το timing τώρα, γιατί ο Ζαμπά ουσιαστικά δεν είναι βασικό στον ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει, τι θα κάνουμε. Νομίζω το μεταξύ ότι ίσα ίσα ο ΠΑΟΚ δεν θέλει αυτή τη στιγμή να μπει σε κουβέντα για τον Ζαμπά, γιατί δεν διανύει την καλύτερη του περίοδο. Είναι λίγο αντίστροφο. Όχι, άμα δώσει τα λεφτά που θέλει ο ΠΑΟΚ. Καλά, η Sporting δεν μπορεί. Στην καλύτερη περίοδο είδε στην κακή και δεν μπορεί. Η Sporting τη αγορά. Η Sporting έχει θέμα. Τελευταίο διάστημα. Έδωσε και λεφτά να αγοράσει ο μπρελόκ τη προάλλε. Έχουν λεφτά. Όταν πήγαμε. Ωραία. Τους έσωσες, πιστεύω. Ναι. Εντάξει, βάζω στον κόλπο αυτή και το Μίσιτς λίγο, αλλά επειδή είναι και καθημερινά τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω πια πόσο υπόσταση μπορεί να έχουν όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει με αυτά τα λεφτά ο Ζαμπά πουθενά. Ναι, ναι, ναι. Ούτε και δανεισμός νομίζω ότι υπάρχει, που το παλέψανε και αυτό λίγο. Όχι. Δανεισμός με υποχρεωτική αγορά το καλοκαίρι μπορεί να υπάρξει. Τον αφήνεις δηλαδή. Αν μου πούνε ότι τον θέλω δανεικό μέχρι το καλοκαίρι και μετά, ξέρω εγώ, εφόσον τον θέλω υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς τόσο, ναι. Μου δίνεις, ξέρω εγώ, πόσο το συμβόλαιό του είναι 400-500 χιλιάρικα, ωραία, πάρ' τον μέχρι το καλοκαίρι και το καλοκαίρι, αν θες να τον κρατήσεις, το ποσό από τώρα είναι αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Υποχρεωτική οψιόν. Ναι. Ναι. Παίζει και αυτό, ναι, οκ. Okay. Γενικά... Εγώ τον έδινα, γιατί... Και εγώ αυτή τη στιγμή σαν ΠΑΟΚ έχω ένα θέμα με το Φεράζο Fair Play, θέλω να ξεφουσκώσω λίγο την ιστορία και αν μπορεί ο Ζαμπά που δεν παίζει σε μένα να πάρει υπεραξία παίζοντας εκεί, μην ξεχνάμε άλλωστε, ωραία, που τη μεγαλύτερη πώληση ο ΠΑΟΚ την έχει κάνει με παίκτη που και δώσει την Κολούνια. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Μπορεί να μην μπορεί να τα δώσει τον καλοκαίρι η Sporting, μπορεί να τον δει Μπενφίκα. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να τον δει η Πόρτο, μπορεί να τον δει κάποια ομάδα που παίζει εκτός Πορτογαλίας, δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Ναι. Αυτό μπορεί που μου έλεγε, ο μάνατζερ του ισχύει. Νομίζω ναι. Ο μάνατζερ του έχει αλλάξει πλέον εταιρεία. Mm. Δεν είναι εκεί πλέον. Έχει μείνει ο Ζαμπά, αλλά έχει φύγει ο μάνατζερ. Αυτό λέγεται τώρα. Αυτό μαθαίνω. Θα το ξανατσεκάρουμε βέβαια και παλού. Αλλά υπάρχει αλλαγή νομίζω. Αυτός ο μάνατζερ που έρχεται και το Ζαμπά, πραγματικά δηλαδή... Ναι, να μην έχει βγάλει τα ρούχα μου καμιά 14 φορές. Κοίτα, αν έγινε όντως αυτό και ισχύει, που είναι κάτι που έγινε πρόσφατα, νομίζω ότι ήταν μόνο καλό για τον Ζαμπά. Ναι. Για τον ίδιο. Συγκεκριμένα. Αυτό. Αλλά γενικά νομίζω ότι έγινε και μία έτσι πρώτη σύσκεψη στην Τούμπα
με Φερέιρα, με Μπράγκο, με τους επικεφαλής εκεί του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σιγά σιγά να ξεκινήσει η κουβέντα για τον Γενάρη. Έγινε χθες μια πρώτη έτσι συνάντηση. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα συζητήσουμε το τι θα γίνει και στην επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι παίκτες που έχουν ελκύσει ομάδες. Θα το συζητήσουμε και αυτό σίγουρα. Ένας παίκτης ουσιαστικά έχει κάνει κλικ πάνω του δεδομένου της Βίγκης είναι ο Γιαννούλης. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως. Ναι. Ο Γιαννούλης στην δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να τον ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι ναι, τώρα όχι. Εκτιμώ εγώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά ψάχνει έναν παίκτη για να δώσει ανάσταση στο Γιαννούλη. Δηλαδή η μόνη άμεση ανάγκη που έχει ο ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή είναι ένα επιθετικό γενή μπακ, αριστερό. Και από εκεί και πέρα, αν θα γίνουν προσταφαιρέσεις στο ρόστερ, θα μιλάμε για προσταφαιρέσεις, εντάξει, δεν μιλάμε για μόνο προσθήκες. Ναι. Θα είναι με παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ και να φύγουν αυτοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το story όλο. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Τώρα, είναι δύσκολο βέβαια. Έχει ενδιαφέρον και εντάξει, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν φημίζεται κατά πολύ γρήγορα τον ακλασικά του στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Αλήθεια. Ναι, θα δούμε. Μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Τουλάχιστον είναι ανάγκη, καλό που γίνεται από νωρίς σχετικά η κουβέντα. Ναι, η ανάγκη βασική είναι για backup του Γιαννούλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει παίξει όλα τα αγωνιστικά λεπτά του ΠΑΟΚ στη σεζόν. Ναι. Και βάλε και ένα παιχνίδι με την Εθνική. Ναι, ναι. Δύο. Δύο, έπαιξε στο άλλο. Ναι. Αλλαγή πήγε, εντάξει. Και τα προηγούμενα, Σεπτέμβρη. Είχε παίξει το Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι. Νομίζω πρέπει να έχει πάρει λίγο, δεν είμαι σίγουρη, αλλά πρέπει να έχει πάρει λεπτά. Ναι. Γενικά εντάξει, πάει στα κόκκινα ο Γιαννούλης. Γιατί είναι και, και το παιχνίδι του αυτό. Δηλαδή δεν παίζει ένα χαλαρό αγώνα. Όχι, δεν παίζει χαλαρό αγώνα. Οπότε πάει στα κόκκινα από το ξεκίνημα. Είναι, εντάξει. Ναι, άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ένας παίκτης που θα του δώσει ανάσεις. Ναι. Ένας Ροντρίγκο νομίζω. Όχι. Όχι, λες. Ο Ροντρίγκο είναι δεξιοπόδαρος. Όχι, εννοώ ένας Ροντρίγκο από την άποψη ότι μου κάνει τη δουλειά μου. Ναι. Μπορεί και να συναγωνιστεί, αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα από την άλλη, ας πούμε, ξεχωρίζει ο Μάτος. Κατάλαβες πώς το λέω. Σαν χαρακτήρας όλο. Όχι σαν χαρακτηριστικά. Άλλη θέση. Γιατί η άλλη θέση του Γιαννούλη και η άλλη θέση του Μάτος φέτος. Δεν είναι το ίδιο. Σαν πλάγια μπακ. Αλλά σου λέω σαν παίκτη. Γιατί νομίζω ότι ο Γιαννούλης τη θέση του την έχει σαν βασικός. Δεν μπορείς να το φανταστείς αλλιώς. Ναι. Αυτό. Θα δούμε τώρα. Δεν είναι δύσκολο να βρεθεί ένας παίκτης. Απλά πάω θα πρέπει να βρει νεαρό με αθλητικά στοιχεία και καλή τεχνική. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη θέση σε αυτό που θέλει να παίξει ο Φερέιρα. Και μια θέση κλειδί. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις top αριστερούς μπακ. Πώς έχει γίνει αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Έλληνες κανονικούς, όχι κολέμπας. Ναι, σωστό. Σωστή διευκρίνηση ότι είναι. Τέλος πάντων. Οι άλλοι βάζουν, η Γαλλία βάζει, ξέρω εγώ, π.χ. όχι έχει τον Ορλάντες. Σε μεγάλες ομάδες δεν έχουν αριστερό μπακ και εμείς έχουμε τρία. Τουλάχιστον έχουμε. Για τους χωρές που τον κάνουν τώρα στόπερ. Ναι, σωστό. Γίνεται, όμως ζούμε και με αυτό. Αυτά νομίζω, Σταύρο. Ωραία. Θα πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα. Σου εύχομαι καλή τύχη σε ό,τι έχεις παίξει σήμερα. Ενημερώθηκα ότι έδωσες επιλογές πάλι. Σε στυλ Λεμπέτ με Μπαντ Μανίδη. Οπότε καλή σου επιτυχία. Ωραία. Νάτχο βλέπουμε εδώ με Manchester United. Καλή συνέχεια. Bye bye. Ήταν ο Σταύρος Κόλκας. Κάναμε έτσι μια πρώτη κουβέντα για τα ποδοσφαιρικά και για το τι συμβαίνει γενικότερα στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Παρέα με τη στοίχημα.gr, το μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Υπάρχουν πολλές επιλογές σήμερα. Υπάρχει Europa League, υπάρχει Ευρωλίγκα και NBA το βράδυ. Για όσους θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας και εκεί μπορείτε να το κάνετε μέσα από τη στοίχημα.gr και η αναδομό είναι μαζί μας με επιλογές πάρα πολλές, είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο, φωτογραφία της αναδομό. Θα πάτε εκεί,
θα βρεθείτε με τους ανθρώπους της εταιρείας και μαζί θα εκπονήσετε το κατάλληλο πλάνο για τις δικές σας ανάγκες. Πάμε στον πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και θα πάμε στο Βόλο κατευθείαν, στο Θοδωρή του Σταμούλη από το sportingnews.gr και το ακρόαμα FM. Καλησπέρα. Καλησπέρα αγάπη και στους ακροατές του Libero FM. Τι κάνετε? Καλά, είμαστε Θοδωρή, εσύ? Μια χαρά εδώ στο τρέξιμο, καταλαβαίνεις. Τώρα με τρεις ομάδες στο Βόλο η δουλειά έχει αυξηθεί αρκετά περισσότερο. Πώς είναι η κατάσταση εκεί? Σίγουρα υπάρχει έτσι μια μεγάλη έξαρση έτσι πάθους και αγωνίας και με τις τρεις ομάδες που υπάρχουν, γιατί είμαστε αργές σεζόν. Αλλά το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έτσι της ομάδας του Βόλου κλέβει τις εντυπώσεις και από πλευράς κόσμου, αλλά φυσικά έτσι και από πλευράς σημαντικότητας, γιατί να θυμίσω ότι ο Βόλος έχει να ζήσει τέτοιο μεγάλο παιχνίδι από εποχές Ολυμπιακού Βόλου πριν αρκετά χρόνια που αγωνιζόταν στο Super League, έτσι. Μαλήθεια, ένα μεγάλο αντίπολο λόγος στο ΠΑΟΚ. Θοδωρή, εδώ γίνεται ένας χαμός. Αντιλαμβανόμαστε ότι η μισή Θεσσαλονίκη θα μετακομίσει το Σάββατο εκεί. Ναι, είδα 4.000 εισιτήρια κλπ. Και μπορεί και να μην φτάσουν, έτσι. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι η αλήθεια. Είναι σαν να παίζουμε στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ρωτάει κόσμος για τα εισιτήρια, κλείνουν τριήμερο γιατί βολεύει κιόλας έτσι όπως έχει πέσει τώρα. Είναι και ο καιρός καλός, οπότε ευνοεί τον κόσμο. Έχει ωραία τσιπουράδικο Βόλος, έτσι. Θα μας τα πεις αυτά και εκτός αέρα και θα έρθουμε, να ξέρεις. Θα υπάρξει μια ενημέρωση. Τέλεια. Από εκεί τι κλίμα εισπράττεις? Το περιμένουν και εκεί γενικότερα η πόλη? Τι γίνεται? Κοίταξε να δεις, όπως είπαμε και στην αρχή, πλέον η πόλη του Βόλου έχει τρεις ομάδες, έτσι. Mm-hmm. Την Νίκη, τον Ολυμπιακό και την ΠΑΕ Βόλος, η οποία είναι τριόλετον ομάδα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι δεν μπορεί να έχει πιστούς και ένθερμους οπαδούς, μιας και είναι χωρισμένη. Ενώ που να την ακολουθούν χρόνια, έτσι, και λογικό, έχει να πούμε μοιραστεί έτσι το κοινό. Βέβαια η προσέλευση στο Πανεθνικό στους αγώνες είναι κάπως ικανοποιητική. Mm-hmm. Δεν φτάνουμε σε αριθμούς σε καμία των περιπτώσεων που έχει ο Ολυμπιακός Βόλου. Αλλά νομίζω η πορεία και το επιθετικό παιχνίδι που παίζει η ομάδα του Βόλου πλέον τραβάει σιγά σιγά τον κόσμο στο γήπεδο και πόσο μάλλον έτσι ένας αντίπαλος σαν τον ΠΑΟΚ που αναμένεται το Σάββατο στην πόλη μας. Νομίζω ότι θα έχει κόσμο το Πανεθνικό. Δεν μπορώ να κάνω εκτιμήσεις. Το μόνο που θα πω, που μπορώ να πω, νομίζω ότι θα ξεπερνάνε τους 5.000 οι Βολιώτες. Και αν υπολογίσουμε ότι θα είναι και περίπου τόσο του ΠΑΟΚ, νομίζω ο Βόλος θα έχει ένα παιχνίδι από περίπου 10.000 κόσμο, όχι από, με 10.000 κόσμο και από τις δύο ομάδες. Φαντάζομαι υπάρχει γενικότερα εκεί ικανοποίηση από την πορεία του Βόλου. Είναι ψηλά η ομάδα, είναι καλά για τα δεδομένα. Ναι. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αγάπη. Αυτή είναι η αλήθεια. Επιθετικά νομίζω είναι από τις καλύτερες ομάδες και βάσει συντελεστή τερμάτων, αλλά φυσικά και με την μισοδυτική γραμμή, με τους ξένους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήδη έχουν γυαλίσει στις μεγαλύτερες ομάδες. Εγώ ξεχωρίζω τον Τόρες. Ναι. Αυτός μου, μου έχει μείνει λίγο. Ναι, είναι λογικό, έτσι και με τα γκολ που πέτυχε κόντρα στον Ατρόμητο, εκείνο ειδικά που πέρασε όλη την ομάδα σχεδόν του Γιάννη Αναστασίου πίσω από τη μεσαία γραμμή, αλλά φυσικά είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, ξαναμπήκε με τον Όφη, σκόραρε. Καταλαβαίνεις ότι δεν τον είχαμε δει κι εμείς πάρα πολύ. Δεν ξέραμε τι είσαι τώρα, έτσι, γιατί τώρα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι έχει συστηθεί για τα καλά σε όλο το ευρύ κοινό της χώρας. Βέβαια, εμένα να σου πω, μ' αρέσει πολύ ο Μουνίδη, γιατί είναι πιο κεντρός παίχτης, παίζει πιο πολύ με το μυαλό, δεν είναι τόσο φαντεζή που λέμε τον Τόρες, που έχει κλέψει με τις εντυπώσεις, ο οποίος θα λείψει γιατί αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, θυμάστε το χτύπημα έτσι, με τα δύο πόδια στον Πέτρο Μάνταλο. Πάντως σίγουρα περιμένουμε ένα παιχνίδι ωραίο, γιατί ο Βόλος δεν είναι μια ομάδα που κλείνεται τύπου Λαμίας, ας πούμε. Όχι. Εγώ έλεγα χθες ότι τον παρομοιάζω κάπως με τον Όφη. Είναι ομάδες που παίζουν, οπότε περιμένεις ένα ωραίο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Συμφωνώ σε αυτά που λες, εννοείται. Αυτό που είπαμε και στη ραδιοφωνική μας εκπομπή είναι ότι εγώ θεωρώ ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Δεν ξέρω πού θα φτάσει ο δείξτος πόδι και ποια ομάδα θα κερδίσει. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα δούμε αυτό το κλασικό σκηνικό όταν πάει μια μεγάλη ομάδα στην επαρχία να είναι 11 πίσω από την σέντρα και να περιμένουν να δουν με πόσα γκολ θα τελειώσουν το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα το παλέψει το παιχνίδι η ομάδα του Χουάν Φεράντο, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλά δείγματα, αγάπη, παρά τις τρεις ρίτες που έχει, και με Ξάνθη και με Ατρόμητο, αλλά φυσικά και με την ΑΕΚ στη Ριζούπολη. Έχει μια γλυκή γέση και αφήσει τον κόσμο του Βόλου, το αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αυτή η ομάδα όσο αφορά το αγωνιστικό, γιατί σου είπα, στο παδικό υπάρχει ακόμα και θα υπάρχει, νομίζω, δεν νομίζω ότι μπορεί να εκλείψει οι άλλες δύο ομάδες, υπάρχει ακόμα έτσι ένας διαχωρισμός, να πω. Εντάξει, είναι αυτό λογικό, είναι σε μια πόλη τρεις ομάδες.
Είναι κάπως. Σε μια πόλη που δεν είναι Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί ναι. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τρεις ομάδες μεγάλες με ιστορία, αλλά μιλάμε για πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο. Ναι, σωστό αυτό. Και όχι μια πόλη 100.000. Στα αγωνιστικά να σου πω ότι υπάρχει το θέμα με τους δανεικούς που έχει πάρει τεράστια έκταση, νομίζω, όπως σήμερα το πρωί. Εγώ ήμουν στην Πάτρα για κάποιους προσωπικούς λόγους και ήρθα στο Βόλο και λέω τι έγινε. Είδα τον τι μάνατε της ομάδας να μιλάει σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και να είπε ότι υπάρχει κάποια ειδική ρήθρα για τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ. Μετά ο δήμαρχος της πόλης να μιλάει ότι από πλευράς ΠΑΟΚ δεν θέλουν να παίξουν οι παίχτες και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν να υπάρχει κάποιο κακόβουλο σχόλιο ρε, για μειωμένη απόδοση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμείς δεν το ξέραμε. Εμείς οι πληροφορίες που είχαμε είναι ότι παίζουν κανονικά τα παιδιά. Να θυμίσουν οι Μιστακίδης, Μελίσσας, Διαμαντής, Μπαλογιάννης, Λίρατης και Τσαούσης. Ο Τσαούσης δεν έχει πάρει, αν δεν απατώμε, χρόνες. Ο Λίρατης, για παράδειγμα, και ο Διαμαντής είναι παιδιά που έχουν πάρει αρκετό χρόνο. Και φυσικά, ο Μπαλογιάννης, νομίζω. Ναι, και ο Μπαλογιάννης είχε ένα δοκάρι, παραλίγο να σκοράρει ένα από τα καλύτερα γκολ της σεζόν με τον Νόφη. Είναι παιδιά που δείχνουν, ρε παιδί μου, τους ξέραμε γιατί τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ φημίζει για τις ακαδημίες που έχει και για τα νέα παιδιά που βγάζει. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Λίρατης νομίζω έχει μεγάλη ρήτρα από δέσμα. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ, παρότι είναι πολύ νεαρός. Και θα θεληθείτε των υπηρεσιών του ΠΑΕ Βόλος. Ο λόγος δεν έχω ακόμα μάθει αν όντως υπάρχει ρήτρα, αν όντως δεν θέλουν τα παιδιά να παίξουν ή ο ΠΑΟΚ να παίξει και να μην υπάρξει, ρε παιδί μου, κάποια έτσι. Στο μυαλό των φιλάθλων κάποια δυσαρέσκεια. Γενικά υπάρχει αυτό. Γενικά υπάρχει ότι προτιμάται να μην παίζουν οι παίκτες που είναι ιδανικοί για να μην υπάρχει οποιαδήποτε κουβέντα παραπάνω. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό, αν με ρωτάς. Και εγώ συμφωνώ με αυτό. Από εκεί και πέρα είναι λίγο ξεκάθαρα πλέον τα πράγματα εφόσον δεν παίζουν οι ιδανικοί του Παγκοσμίου για την ομάδα του Χουάν Φεράντο. Αν θες να πούμε μια πιθανή ενδεκάδα. Γκαραβέλης κάτω τα δοκάρια, Ντεντάκης θα πάει στο δεξιάκρο της άμυνας, Φεράρι. Εκεί στην άμυνα θα παίξει ο Δημόπουλος, ο αρχηγός της ομάδας, και μάλλον ο Μπασόγκ, ο οποίος ήταν αρκετά κακός, μπορούμε να πούμε. Δεν είχε καλή απόδοση κόντρα στον Ατρόμητο. Είχαν ακουστεί και διάφορα σχετικά με το μέλλον της στην ομάδα, αλλά όχι από επίσημα χείλη. Μάλλον θα είναι ο Μπασόγκ, δεν υπάρχει άλλος αξιόπιστος αμυντικός από την πλευρά του Κιανέρθρον. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Μάξ και ο Τσοκάνης. Λίγο πιο μπροστά ο Τόρες φυσικά, ο Ατιάχ που δεν έχει πάρει και πολύ χρόνο συμμετοχής και μάλλον ξεχνάω κάποιον τώρα, θα τον θυμηθώ. Ο Ζωάο, στην άλλη πλευρά και φυσικά στην κορυφή ο Γέντρης που νομίζω το γνωρίζετε περισσότερο. Είναι το βαρύ χαρτί. Ναι, αν και νομίζω ότι θα μπορούσε να τα έχει πάει ακόμα καλύτερα, αγάπη. Οι Λατινοαμερικάνοι έχουν κλέψει την παράσταση όπως και να το κάνουμε στην πόλη του Βόλου. Ναι, εντάξει, λογικό. Είναι και οι καινούργοι που λίγο μας χτυπάνε το, γιατί το ξέρουμε χρόνια πλέον στην Ελλάδα. Ναι, έτσι. Ξέρουμε ποιος είναι. Οι άλλοι είναι και το κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια. Σίγουρα, ναι. Είναι και κάποιοι παίχτες, δηλαδή, επειδή μου δεν δηλώσει ότι είναι απλά καλή, κάνουν τη διαφορά. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται κουβέντα από το ξεκίνημα και ως τη σεζόν. Ναι, δηλαδή έχουμε παίξει ελάχιστα αγωνιστικές. Νομίζω μεθαύριο που αρχίζει η αγωνιστική πιάνουμε το 1 τρίτο της χρονιάς χωρίς τα play-off και τα play-outs. Έτσι. Ναι. Είναι σημαντικό. Μιας που λέγαμε για τους ιδανικούς, τι αίσθηση έτσι υπάρχει για τα παιδιά εκεί στο Βόλο? Νομίζω ότι καλά σχόλια υπάρχουν, ειδικά δεν έχουν ανέβει πολύ τόνοι για την ομάδα της ΠΑΕ Βόλος, ούτε υπερθετικά, πολύ θετικά μάλλον διορθώνω σχόλια, ούτε πολύ αρνητικά. Υπάρχει μια μέση κατάσταση, αλλά νομίζω για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, για να έρθω στο ερώτημά σου, μόνο θετικά σχόλια. Αν πούμε ότι ο Μιστακίδης, ο μεσοπεθετικός, ξεκίνησε καλά τη σεζόν, είχε κάποια θεματάκια μετά με την απόδοσή του, έχασε, μπορούμε να πούμε, την φανέλα βασικού, οι υπόλοιποι νομίζω είναι σε καλό δρόμο. Και ο Μιστακίδης φυσικά, αλλά νομίζω ότι θα επανέλθει γι' αυτός ξανά στο βασικό σχήμα. Υπάρχει και το κύπελλο σιγά-σιγά για τις ομάδες, είναι λογικό. Ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζεις εσύ μέχρι τώρα? Από τους παίχτες που του πάω, εννοείς? Ναι. Κοίτα, εγώ επειδή έπαιζα και μπάλα και μου αρέσουν πολύ μέσα, μου αρέσει πολύ ο Μπαλογιάννης, αλλά νομίζω ο καλύτερος είναι ο Λίγαντης. Ναι. Εντάξει, τον λέω εδώ. Ο Λίγαντης τον ξεχωρίζουμε εδώ και 2 χρόνια από την ΚΑΠΑ 20. Ένα παιδί πολύ μυαλωμένο, πλήρως συνειδητοποιημένο. Και ο Μπαλογιάννης όμως, επειδή είναι και η θέση του αυτή, συμφωνώ ότι πάντα ακούγαμε από την ΚΑΠΑ 20 ότι είναι ένα μηχανάκι και παίκτης που βλέπει πάρα πολύ καλά το γήπεδο.
Και έχει ναι, πολύ καλή μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή παρότι είναι νεαρό της ηλικίας του παίζει με, πώς να το πω τώρα, με οξυδέρκεια, με αρκετή οξυδέρκεια έτσι στο παιχνίδι του. Ναι. Μακάρι τα παιδιά έτσι και πέραν της ομάδας του Βόλου να μπορέσουν να στυλοχώσουν και κάποια στιγμή είτε τον ΠΑΟΚ είτε την Εθνική Ελλάδος, έτσι, πάντα, για καλό του ποδοσφαίρου. Ναι, έτσι κι αλλιώς όλοι τους είναι βασικά στελέχη των μικρών εθνικών. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Είχαμε κάνει και ένα θέμα πρόσφατα έτσι, ναι, για αυτό το θέμα. Ωραία, Θοδωρή. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά πολύ. Το Σάββατο. Θα τα πούμε και από κοντά, φαντάζομαι. Θα τα πούμε από κοντά, ναι. Ωραία. Θα είμαστε στο γήπεδο κατά πάσα πιθανότητα, γιατί βέβαια υπάρχει και ο Κώστας που κάνει μαζί την εκπομπή του Παγιοργίου, που είναι ειδικότερος, μπορούμε να πούμε, στο ρεπορτάζ της ΠΑΕ Βόλος. Αλλά βέβαια θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ στο γήπεδο για να τα πούμε και από κοντά. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ναι. Και εσένα, καλή συνέχεια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Θοδωρής Σταμούλης. Μας έβαλε λίγο παραπάνω στο κλίμα του αγώνα του Σαββάτου. Είναι αυτό που λέμε, μακάρι να πάνε όλα καλά, θα έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο, να μπουν όλοι όσοι πάνε, να κυλήσουν όλα μαλά, να μην δώσει κανείς την παραμικρή αφορμή σε κανέναν, γιατί γίνονται πολλά το τελευταίο διάστημα γύρω γύρω από τα γήπεδα και τους αγωνιστικούς χώρους. Μακάρι να κυλήσουν όλα μαλά και ο ΠΑΟΚ να πετύχει το στόχο του το Σάββατο και να επιστρέψει με 3 βαθμούς, να είναι άνετος στην Κυριακή, να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, με την ησυχία του. Και βλέπουμε, υπάρχει μέλλον ακόμη μπροστά μας. Διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24 ότι ο Μίσιτς είναι αυτός που κέρδισε τον Γιαννούλη και τον Σβιντέρσκι στην ψηφοφορία για τον MVP του Σεπτέμβρη. Κάτι αναμενόμενο, γιατί ο Μίσιτς είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Ένα ακόμη βραβείο για τον Κροάτη, που σίγουρα για αυτόν μπορεί να σημαίνει πολλά. Γιατί πάντα είναι σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές να καταλαβαίνουν ότι αυτά που βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο έχουν αντίκτυπο. Ο Μίσιτς είναι ένας παίκτης που όταν ήρθε κατά ψέματα όλοι μας, θα πω ότι τον υποτιμήσαμε με βάση αυτά που ξέραμε. Ως ένα σημείο υπήρχε και μια έτσι υποτίμηση, γιατί και από την Πορτογαλία δεν ακούγαμε πολύ καλά σχόλια. Όμως κατάφερε μέσα από τους αγώνες, ειδικά φέτος, να δείξει πράγματα. Και να που έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες του Αμπέλ Φερέρα. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον Πορτογάλο τεχνικό. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Μίσιτς, σε ένα απαραίτητο σημείο της σεζόν, πολύ κρίσιμο σημείο της σεζόν. Πολύ θετικό ότι είναι σε καλή κατάσταση. Επειδή βλέπω ότι ρωτάτε σιγά σιγά και για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τα εισιτήρια, θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διάθεση ιντερνετικά μέσα από το pagos.gr για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για όλα τα επόμενα μέχρι το τέλος του 19, όλα τα επόμενα παιχνίδια της Τούμπας. Έχει ξεκινήσει μια διάθεση μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τι ακριβώς ισχύει και για τις τιμές και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απομυθευτείτε εισιτήρια. Προφανώς από Δευτέρα Τρίτη θα υπάρξει και νέα ανακοίνωση για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο εσείς σίγουρα μπορείτε και από τώρα να κλείσετε θέση για το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής στην Τούμπα και για όλα τα υπόλοιπα. Μετά είναι και η Λάρισα, έχει παιχνίδια στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ, μετά είναι το Καρεσκάκι βέβαια εκτός, αλλά μπορείτε να μπαίνετε μέσα από το pauk.gr και να βλέπετε τι ακριβώς ισχύει για όλα τα επόμενα παιχνίδια. Μία ακόμη προπόνηση η ομάδα αύριο, η πρώτη τελευταία πριν από το παιχνίδι με τον Βόλο, το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα. Οπότε σιγά σιγά και ο Αμπέλ Φερέιρα νομίζω θα αποφασίσει τι θα κάνει με το αρχικό σχήμα που θα παρατάξει το Σάββατο κόντρα στην Λαμία. Λέγαμε και πριν και με τον Θοδωρή, το συζητούσαμε και με τον Σταύρο και με τον Αντώνη χθες. Περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι πάνω απ' όλα. Ο Βόλος είναι μια ομάδα που παίζει γενικά. Δεν περιμένουμε να κλειστεί πίσω και να βάλει λεωφορείο μπροστά στην αιστεία του ΠΑΟΚ. Μπροστά στην αιστεία του μάλλον. Περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν ξεκινήσει τα πρώτα παιχνίδια στο Europa League. Μπαίνετε εσείς στη στοίχημα.gr για να παίξετε και στο live, γιατί οι ευκαιρίες είναι πολλές από ό,τι βλέπω στην Στοίχημαν. Ρώμα Gladbach είναι 0-0,
Πόρτο Ρέντζερς 0-0, 1-0 Καραμπάχ τον Αποέλ, 0-0 η Μπασάκ Σεχίρ, Μπεσίκτας Μπράγκα 0-0, 1-0 η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η οποία Σλόβαν πάει πάρα πολύ καλά. 1-0 τη Γουλφς στο 27, κάτω ποιος το έβαλε, ο Σποράρ το έβαλε. Βάλε γκολ για τη Γουλφς, για ποιο θέλεις? Για τη Γουλφς. Για τη Γουλφς, τι το έχεις παίξει? Διπλό και over 1,5. Καλά, Νίκο, η Σλόβαν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Επίσης πριν τη Σλόβαν την είπε Σάσο. Δεν είπα σου. Ναι, την είπε Σάσο. Δεν είπα σου. Την είπε Σάσο και σου είπα ότι η Σλόβαν... Δεν είπα σου. Τέλος πάντων, άσο την είπες, αλλά οκ. Η Παρτιζάν Μάντσεστερ United 0-0, Αλκμαρ Αστάνα 0-0, 2-0 η Young Boys στη Φέγενορντ, από ό,τι βλέπω τώρα πρέπει να γίνει το 2-0. Τσεσεκά Μόσχας, Φέρεντς Βάρος 0-0, Λουτογκόρετς Σπανιόλ 0-1, Γάνδη Βόλσμπουργκ 0-2 και Σεντετιέν Αλεξάνδρεια 1-1. Μπαίνετε στοίχημα.gr, το μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24, και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Είναι σε εξέλιξη όλα τα παιχνίδια περίπου στο 28, ενώ ισοφαρίζει ο Αποέλ την Καραμπάχ. Για τη Σλόβαν. Να που η Σλόβαν πέρασε τον ΠΑΟΚ και είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο Σποράρ, μάλιστα. Ένας παίκτης που τον θυμόμαστε πλέον, γιατί το καλοκαίρι τον αντιμετώπισε και ο ΠΑΟΚ. Θα πάμε σιγά σιγά και στο δεύτερο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με μπάσκετ και Νίκο Μοσχοβίτη. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε χαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Στα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, μέχρι σακάκια, παντελόνια, αξεσουάρ, ό,τι θέλετε. Υπάρχει σε ένα από τα καταστήματα τα Alter Ego. Ένα κατάστημα είναι στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα είναι στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελάτη 36. Και αν θέλετε να κάνετε τις επιλογές σας με την ησυχία σας, πηγαίνετε, μπαίνετε μάλλον στο alterecofashion.gr και όλα έρχονται κανονικά όπως τα θέλετε και όπως τα παραγγείλατε. Και ο Φτίκας είναι μαζί μας, πλακάκια και ήδη υγιεινής, σε νέες προσφορές που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα και οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 37-39, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο μας διάλειμμα και τελευταίο και επιστρέφουμε με Νίκο Μοσχοβίτη. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα σε δευτερόλεπτα για να επιστρέψουμε με Νίκο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε σε Νίκο Μοσχοβίτη να μπούμε λίγο στα μπασκετικά. Τι γίνεται, ρε Νίκο? Έλα. Χαίρετε. Τι γίνεται? Με ακούτε καλά? Σε ακούω πολύ καλά, Νίκο. Υπέροχα, υπέροχα. Είδα ότι είσαι σε μια δύσκολη κατάσταση, Νίκο. Τι να πεις, βράδυ Πέμπτης. Πολύ μπάσκετ. Τι να κάνεις. Το λες και πολύ. Μέσα στη ζωή είναι όλα. Τι να κάνουμε. Όλα καλά, γενικότερα. Καλά, από υγεία καλά. Ξεκινάει και Γιάννης Αντετοκούμπο σήμερα. Τι ώρα είναι αυτό, αγάπη, στην Σουπερκυριακή? Στις 3. Μας κόβει το βράδυ τη μέση, γαμώτα. Είναι στις 3, Νίκο. Έπρεπε να είναι 5.30, εκείνο με βολεύει πιο πολύ για να δω. Είχε δοκάρι Παρτιζάν. Για να κάνει το 1-0 με τη Manchester United, Νίκο. Θα σε βόλευε 5 το πρωί, μωρέ. Το 5.30 όταν έχει τα μάτια 5.30 βολεύουν πιο πολύ. Γιατί το παίρνει θερήματα, κατάλαβες. Ενώ το 3 σου κόβεται τον ύπνο στη μέση. Τι λες, ρε Νίκο, αυτό είναι αρρώστια. Τι παίρνει σερή. Εντάξει, Γιάννη, σήμερα δεν μπορεί και να κάνουμε τη. Με Houston Rockets, ε. Ματσάρα. Άμα είσαι σχετική, ρε Νίκο, το έχω μάθει όλα, άστο. Είμαι αλλού, ρε. Είμαι αλλού, δηλαδή. Βέβαια. NBA βγάζουμε τίποτα, δίνει τίποτα. Έπαιξα χθες, είναι η αλήθεια. Δεν τα πήγα πολύ καλά. Έπαιξα πολλά μάτς, έχασα 3. Αλλά δεν ξέρω, παιδί μου, έχω πιάσει το νόημα. Και άλλη καλή φάση για την Παρτιζάν. Τι γίνεται, ρε εσύ. Τέλος πάντων. Τι γίνεται, Νίκο, στο μπασκετικό ΠΑΟΚ? Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Προετοιμάζεται για το Κολοσσό. Με προβλήματα. Ναι. Δεν είναι μόνο του Σχίζα που περιμένουμε αύριο να δούμε αν θα είναι σε θέση να ακολουθήσει την αποστολή. Mm-hmm. Υπάρχουν και τα θέματα και του Λιούις που υπάρχει την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αχίλιο Τένοντα. Ζωρίστηκε στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον Σομπατέλη, δεν έχουν υποχωρήσει ενοχλήσεις. Ο Σαρεκόπουλος είναι ένα παιδί που γενικά
έχει μια επάθεια στο κομμάτι των τραυματισμών. Το γόνατο το δεξί είναι γενικά ταλαιπωρημένο. Επιβαρύνθηκε γι' αυτός με τα συνεχόμενα παιχνίδια και δεν προπονήθηκε γι' αυτός σήμερα. Θεωρητικά και για τους δύο αυτούς, και για τον Λιούις και για τον Σαρικόπουλο, η ενημέρωση λέει ότι μείνανε κυρίως προληπτικά σήμερα εκτός. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είχαν μια προπόνηση. Έτσι, ναι. Έτσι και αλλιώς ο ΠΑΟΚ, τη διαδικασία που έχει μπει πλέον, δεν έχει πολλές προπονήσεις για τα παιχνίδια για κάθε φορά το επόμενο μάτς. Και το να του λείπει δεν έχει μεγάλο ρόστερο, οπότε ας πούμε σήμερα προπόνηση είχε τρεις σημαντικούς απόντες και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να γίνει έτσι νορμάλ προπόνηση. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή πρέπει να ζήσει και κάπως έτσι να προετοιμαστεί εν όψη του Κολοσσού το Σάββατο το μεσημέρι. Νίκο, καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό παιχνίδι πλέον. Γιατί δεν ξέρω και ψυχολογικά πώς είναι τώρα για την ομάδα. Ενώ πάει καλά, συνεχώς τελευταία δεκάλεπτο να έχει θέμα και να χάνει τα παιχνίδια. Εντάξει, στην Ουγγαρία δεν πράγμα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, ήταν κοντά όμως. Ήταν η χειρότερη εμφάνιση νομίζω του ΠΑΟΚ φέτος. Ναι, αλλά στο σκορ ήταν κοντά σχετικά. Πέναλτι για την Manchester United στο μεταξύ. Ναι, νομίζω ότι αυτό είχε να κάνει κυρίως και με τον αντίπαλο. Ναι. Δηλαδή, αν με αυτήν την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι είχε έναν αντίπαλο, ξέρω εγώ, τη Σαραγώσα, την Τιζόν, την Μπεσίκτας, την Μπρίντιζ, η ομάδα που είχε μιλό του, νομίζω ότι για το κοντέρ θα έγραφε μεγάλη διαφορά. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα, που σίγουρα είναι προβληματικό, στην Ουγγαρία η εικόνα τουλάχιστον εμένα προβλημάτισε περισσότερο. Γιατί για ακόμα μια φορά εμφανίστηκε το γνωστό πρόβλημα που έχει να κάνει με τα νεκρά διαστήματα, που πάλι δεν στεντάει την περίοδο και γενικά η εικόνα του ΠΑΟΚ κόντα σε αυτόν τον αντίπαλο, που δεν ήταν κάποιος αντίπαλος καλύτερος του, πολύ πιο ποιοτικός και όλα αυτά, νομίζω ήταν μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Και φαίνεται ότι αυτό το οποίο λέγαμε στην πορεία της σεζόν που έχει ξεκινήσει και με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει μεγάλο ρόστερ και ούτε έχει και πολύ μεγάλη ποιότητα, τα όποια μικροπροβλήματα βγαίνουν μέσα από τα παιχνίδια, δηλαδή επιβαρύθηκε ο Λιούις, επιβαρύθηκε ο Σαρικόπουλος, έχει ένα θέμα από το σχίζα, με το σχίζα από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι προβλήματα τα οποία δεν είχε πάει κατακαλύψει εκ των έσω. Έτσι, δεν είναι ότι έχει ένα ρόστερ 13-14 παικτών και το όποιο θέμα μπορεί να προκύψει καλύπτεται. Έτσι, είχε ένα ρόστερ πολύ σφιχτό, 10 παικτών ουσιαστικά, συν 2-3 ακόμα βάζω τον Χατζηνικόλα και τον Καραμανόλη και τον Καρά και πρέπει να πορευτεί με αυτό. Οπότε είναι μια κατάσταση δύσκολη σύν αυτό το γεγονός να βάλουμε ότι, όπως έχουμε ξαναπεί, όταν έρχονται ήττες, μία ήττα, δύο ήττες, τρεις ήττες, τέσσερις ήττες, όσο να είναι η ψυχολογία χαλάει. Τώρα κοίταξε. Γι' αυτό που είπες για το άντρο παιχνίδι αυτό είναι σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι Κολοσσός και Ήθος αυτή την εβδομάδα, που έχει μάλλον Κολοσσός το Σάββατο και ο Ήθος την άλλη εβδομάδα, είναι δύο παιχνίδια στα οποία πρέπει να κάνει τουλάχιστον μία νίκη. Ναι. Γιατί αν και σε αυτά τα παιχνίδια συνεχίσει με δύο ήττες, είναι πολύ δύσκολο μετά να ξαναβρει το ρυθμό του έτσι όπως είναι. Ναι. Είναι δύσκολο. Το μάτι Ρόδο είναι πολύ περίεργο στη λογική ότι ο Κολοσσός, πολλοί μπορεί να θυμούνται το περσινό Κολοσσό, αλλά είναι ο περσινός χολαργός ουσιαστικά, αυτό δεν έχουμε στο νου μας. Και είναι μια ομάδα που δεν έχει ξεκινήσει καλά, έχει το ρεκόρ με τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει κάνει εκείνη την ρίτα εντός έδρας από το Λαύριο. Έχει δύο ήττες από την ΑΕΚ και τον Προμηθέα εκτός έδρας μέσα στο πρόγραμμα και τον Προμηθέα έχασε στο τέλος, το μάτς έπαιζε, έχασε με ένα πόντο. Εκείνη ήταν από το Λαύριο ουσιαστικά τον έχει χαλάσει λίγο την ισορροπία του Κολοσσού στο ξεκίνημα. Και για αυτούς είναι ένα παιχνίδι που είναι επίσης σημαντικό. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φώναξε για τη διαιτησία με τον Άρη, φώναξε για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό, του στέλνουν σε αυτό το ματ δύο διαιτητές του αγώνα με τον Άρη. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό. Πολύ καλό. Όπως επίσης δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με 1.400 ευρώ πρόστιμο για υβριστικά συνθήματα στον κύριο Παπαπέτρου, τον διαιτητή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο. Ενώ την ίδια ώρα η Άκη έχει τιμωρηθεί με 1.000 ευρώ. Που στο Άκα σε κάποια φάση στην τέταρτη περίοδο και στην παράταση πέθανε μπουκάλια. Ναι. Και τα δύο αυτά στοιχεία δεν είναι τυχαία, λέω εγώ. Όπως επίσης δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση αν ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο το Σάββατο και αν πάει και με προβλήματα ήδη με απουσίες, τον φορτώνουν με φάουλ πολύ εύκολα. Ναι. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι οι συνθήκες αυτών των παιχνίδων είναι πολύ δύσκολες. Για την ομάδα. Συν την κούραση, συν την ψυχολογία και όλα αυτά τα οποία λένε.
Έτσι, και επειδή λέω και εγώ έψαχνα κάποια πράγματα για τον Κολοσσό, γιατί δεν έχει τύχει να τον δω φέτος. Για μια ομάδα η οποία είναι αρκετά γεμάτη, με καλούς Αμερικανούς, με καλούς ξένους. Ο Μπέζελ ήταν ένας παίκτης που τον είδαμε και πέρσι στον ύφεστο. Είναι ένας γκάρ που μπορεί να δώσει πάρα πολλά. Το Μπρούσεβιτ είναι ένα ψηλό που έχει φέρει ένα τεσάρι, τον είχε αντιμετωπίσει πάνω πέρσι με την Βέντσπιλς. Ένα πολύ καλό παίκτη, τον Τζάκσον που τραβάει πολύ στο σκοράρισμα. Ο Ντάνιελς όχι καθώς από το ρεύμα. Ο Κρόμα έχει ξαναπέξει εδώ στην Ελλάδα. Έχει τον νερό το Μωραήτη, έχει τον Αγκμπελέσσα που ήταν πέρσι στο Χολαργό. Έχει, έχει. Το Τζιγκαράκι είναι γεμάτη ομάδα. Mm. Είναι γεμάτη ομάδα. Έχει τον Λιγκογιάννη, ένα καλό Έλληνα προπονητή. Είναι πολύ δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ το Σάββατο. Πολύ δύσκολο. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, για τον φετινό ΠΑΟΚ το μόνο που μπορεί να κάνει είναι κάθε φορά να προετοιμάζει το επόμενο παιχνίδι και ο στόχος του είναι να βάζει ένα πόντο παραπάνω από οποιοδήποτε αντίπαλο για να μαζεύει νίκες. Όσο περισσότερο το κάνει αυτό, τόσο καλύτερο για αυτόν. Όσο δεν το κάνει, τόσο θα του βγαίνει και πίεση και γενικότερα μια δύσκολη κατάσταση στην οποία μπήκε. Αλλά να πω την αλήθεια, εγώ έτσι όπως ήταν το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, δύο νίκες θέλω να έχει. Δηλαδή να έχει κερδίσει τη Λάρισα από ό,τι κέρδισε. Το μήνυμα που έβαζα εγώ ήταν δύο νίκες και να έχει κερδίσει για την Σωματέλη. Ναι. Οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό θα ήταν πολύ καλό. Έχει μία νίκη μετά από αυτό το ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρει τη δεύτερη τώρα με τον Κολοσσό. Τα δεδομένα πάντως πριν το παιχνίδι δεν είναι υπέρ του. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο για ναι. τον ΠΑΟ. Είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή πλέον έχω μια εικόνα από τον φετινό ΠΑΟ, ο τρόπος με τον οποίο παίζει είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή μπορεί να έχει σε μια μέρα σελνιασμένο το Σμιθ και να του δώσει 25, 26, 28, 30 πόντους αυτό το πράγμα, να του δώσει και μια νίκη ανέλπιστη που μπορεί να είναι μέσα στο Κολοσσό, το ψηλό δεδομένο. Ή μπορεί να είναι σε κακή μέρα όπως ήταν και ο Λιούις και ο Σμιθ με την Σωματέλη και να χάσει οποιοδήποτε αντίπαλο ό,τι και να γίνει μέσα στο μάτς. Ναι. Γιατί δεδομένη χρονική στιγμή αυτοί οι δύο είναι ουσιαστικά το βαρόμετρο της ομάδας. Τώρα που μιλάμε, έτσι. Οπότε μια εικόνα, ένα μπούσουλα πάνω κάτω, τον έχουμε. Τώρα, το πώς μπορεί να βγάλει κάποια τρίκο Φλεβαράκης, να βάλει κάποια περισσότερα στοιχεία στο παιχνίδι από κάποιους παίκτες όπως ο Μπέστο, ο Μαργαρίτης, ίσως ακόμα και ο Τσόχλας. Αν και δεν νομίζω ότι ο Τσόχλας με τον Μπρέζελτον και γενικότερα με τον τρόπο που παίζει ο Κολοσσός, από ό,τι έχω δει, το δύσκολο να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Ίσως είναι για άλλα παιχνίδια. Ίσως είναι περισσότερο για το παιχνίδι με τους Ούγγρους την Τρίτη. Τέλος πάντων, κάθε παιχνίδι σε χωριστό, ξαναλέω, ό,τι μπορεί να προετοιμάσει ο ΠΑΟΚ και αν μπορεί να είναι και το δυνατό πλήρης, θα το δούμε το Σάββατο τι μπορεί να διεκδικήσει στο γήπεδο της Καλλιθέας, γιατί πλέον ο Κολοσσός δεν παίζει στο Βενετόπουλο, παίζει στο καινούργιο γήπεδο εκεί που έχει η Ρόδος. Είναι σημαντικό, ρε Νίκο, γιατί εντάξει, μετά λίγο βαραίνει ακόμη περισσότερο το κλίμα. Εγώ αυτό σκέφτομαι και έχεις πάρει η Ευρώπη. Είναι και το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Ναι. Το πρόγραμμα την άλλη εβδομάδα έχει Νεπτούνας, στη Θεσσαλονίκη, okay. Και μετά ήθεστο. Ναι. Είναι πάρα πολύ επενδυτικό το πρόγραμμα. Είναι αυτό το οποίο, βλέποντας λίγο το πρόγραμμα στην αρχή, έλεγες ότι δεν έχει ο ΠΑΟ κάποια παιχνίδια τύπου Λάρισας που να μπορεί να τα πάρει στο ξεκίνημα, που δεν έχει φτιαχτεί ακόμα, που ψάχνεται και όλα. Δηλαδή να έχει και ένα Πανιόνιο κάπου στα κοντά. Mm-hmm. Πανιόνιο θα φτιάξει την πορεία. Ήδη πήρε παίχτη πολύ καλό και καλύτερο επίπεδο όπως είναι ο Σάμουελς. Mm-hmm. Είτε ξέρω εγώ το Ρέθυμνο, που είναι λίγο η πιο αδύναμη ομάδα από το ξεκίνημα. Να παίξεις με αυτές, να πάρεις κάποιες νίκες, να πάρεις ψυχολογία για τη συνέχεια. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να κάτι άλλο. Να ζήσεις με αυτό και θα πορευτείς. Μια ομάδα η οποία έγινε το Σεπτέμβριο, έχει προετοιμαστεί ελάχιστα και έχει από τα χαμηλότερα μπάτια της κατηγορίας, προφανώς και καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα προβλήματα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και είναι αυτό που έλεγες από την αρχή, ότι μετά από μία νίκη δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα, πας στο επόμενο, μετά από μία ήττα δεν μπορεί να σε βαρύνει τόσο πριν να πας στο επόμενο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο ειδικά για την ήττα. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Έχει να κάνει με την εμπειρία. Ναι. Δηλαδή ο έμπειρος ο παίχτης που έχει περάσει τις καταστάσεις, έχει ζήσει τέτοια πράγματα, τα προσπερνάει. Ο παίχτης που παίζει για πρώτη δεύτερη φορά στην καριέρα του σε αυτή τη διαδικασία των 2-3 αγώνων, δεν τα προσπερνάει για τόσο εύκολα. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων. Ο Προμηθέας, ρε Σνίκο, τι έκανε πάλι. Ο Προμηθέας, παιδιά, αφού όπως έχω ξαναπεί δεν υπάρχουν άλλοι να καλύψουν τα κενά, ναι. Θα καλύψει ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που έχει μπάτει 15 εκατομμύρια ευρώ. Ναι.
και φέτος πάει να πάρει το γύρο κάπου. Ναι. Και έχει μέσα τότε. Όντως έχει τον ένα, έχει τον άλλο, τον παράλληλο. Είναι καλή ομάδα που θες. Το καταλάβαμε νομίζω. Είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, πολύ γεμάτη, πολύ υγιής, χωρίς πίεση. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Το χαίρονται. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Και αυτό το πράγμα του βγαίνει. Ναι. Του βγαίνει. Έχει κάνει πολλά καλά πράγματα ο Προμηθέας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι έχει κάνει τόσα βήματα προς τα πάνω είναι προς τιμήν του. Γιατί και άλλες ομάδες εμφανίζονται με χρήματα και σιγά σιγά τα προστάτων ανεβαίνουν και κάνουν πράγματα. Ο Προμηθέας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει ανέβει πολύ ψηλά. Και πιστεύω θα ανέβει κι άλλο τα επόμενα χρόνια. Λες ε. Uh-huh. Και ευρωπαϊκά. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Αν δεν αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Με τα τωρινά δεδομένα έτσι όπως είναι τώρα και όπως μπορεί να πάνε στην πορεία. Ωραία πράγματα. Τι να κάνουμε. Ξαναλέω, αφού δεν υπάρχει άλλο, αφού δεν υπάρχουν άλλοι με μεγαλύτερα και ισχυρότερα μπράβο να καλύψουμε κενά που βγαίνουν, έρχονται άνθρωποι με λεφτά και με σωστή σκέψη και λειτουργία, έτσι, γιατί είναι γι' αυτό μεγάλη υπόθεση. Ναι. Γιατί και άλλοι έχουν εμφανιστεί με λεφτά, εμφανίζονται διαφώνησης και μετά εξαφανίζονται. Εκεί στην Πάτρα τα λεφτά τους έχουν και σωστή νοοτροπία και σωστές υποδομές και ακαδημίες και όλα λειτουργούν πολύ πολύ σωστά για μια ομάδα που έχει χρήματα. Πολύ σωστά. Και δεν είναι τυχαίο ότι παίξανε μία χρονιά στην Ευρώπη, η δεύτερη πάνε στο επόμενο επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια, 2-3, θα πάνε και στο μέσα επόμενο επίπεδο. Θα είναι αυτοί που θα είναι έτοιμοι να πάνε στο μέσα επόμενο επίπεδο. Εκτός και να αλλάξουν τα δεδομένα σε άλλες ομάδες, με πιο ισχυρό brand name. Εφικτό. Σήμερα που μιλάμε, όχι. Αυτό είναι το θέμα. Μιλάμε, όχι. Σήμερα που μιλάμε. Μάλιστα. Αλλά αυτά αλλάζουν στην πορεία. Οι κύκλοι, πολλές φορές οι ομάδες πάνε στο πικ τους, πάνε πολύ χαμηλά και μετά ξανεβαίνουν προς τα πάνω. Σωστό. Κάποιες ομάδες τώρα είναι στα χαμηλά. Ναι. Να πάνε προς τα πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτό διδάσκει η ζωή. Τέλεια. Εντάξει, Νίκο. Θα σε αφήσω να συνεχίσεις τα πολλά σου μάτς. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους Bucks το βράδυ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Νίκος Μοσχοβίτης ήταν παρέα μαζί μας και σήμερα. Εντάξει, το μπάσκετ είναι λίγο δύσκολη κατάσταση, τα έχουμε πάρα πολλές φορές, τα έχει πει και ο Νίκος από το καλοκαίρι ακόμη. Εμένα μου έχει μείνει αυτή η ατάκα το παιχνίδι με παιχνίδι, εβδομάδα με εβδομάδα, μήνα με το μήνα. Δεν μπορεί η ομάδα να κάνει κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση. Μάλλον γενικά ο οργανισμός στο μπάσκετ. Οπότε υπομονή σίγουρα για όλους, ρεαλισμός, να ξέρουμε λίγο τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για την ομάδα μπάσκετ. Υπάρχει από τη μία η Basket League, όπου εντάξει προφανώς θα δοθεί μάχη κανονικά. Υπάρχει από την άλλη και το Basketball Champions League. Πολλοί εκφράζουν έτσι διάφορες απόψεις για τον Champions League, μέχρι και το ότι δεν έχει νόημα για τον ΠΑΟΚ από την άλλη. Νομίζω ότι το Champions League για πολλούς παίκτες είναι και ένα δέλεαρ για να έρθουν εδώ. Οπότε δεν νομίζω πως εύκολο είναι να τα αφήσεις και να πεις ότι okay, δεν δίνω και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω προσωπικά ότι είναι πάντως τόσο εύκολο να συμβεί γενικότερα για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για όλες τις ομάδες. Στο Champions League υπάρχει ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 8 παρα 5. 1-0 είναι το Roma Gladbach, 1-1 Porto Rangers, 1-2 ο Αποέλ γύρισε το μάτς με την Καραμπάχ, 0-0 η Μπασάκ Σεχίρ, Μπεσίκτας Μπράγκα 0-1, 1-0 η Σλόβαν Μπρατισλάβας παραμένει με την Wolves, Σλόβαν η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Παρτιζάν Manchester United 0-1 με πέναλτι, Alkmaar Astana 2-0, Young Boys Feyenoord 2-0, Τσεσεκά Μόσχας Φερεντσβάρος 0-0, Λουτογκόρετς Σπανιόλ 0-1, Γάνδι Βόλτσμπρουκ 1-2 και Σεντετιέν Ολεξάνδρεια 1-1, τα μάτς όλα στο ημίχρονο πλέον, σε λίγο θα ξεκινήσουν τα δεύτερα ημίχρονα. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 40-38 επί της Zenit στο ημίχρονο στην Ρωσία για την Ευρωλίγκα, Εφές Ρεάλ στη δεύτερη περίοδο 22-18, όλα αυτά και πάρα πολλά παιχνίδια υπάρχουν στο στοίχημαν.gr, το μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ24. Στοίχημαν
ήταν παρέα μαζί μας και σήμερα σε αυτή την μια μισή ώρα του ΠΑΟΚ 24. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Το βράδυ ακολουθεί και το δεύτερο πιάτο του Europa League με πολλά ακόμη παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε μέσα από την στοίχημα.gr. Θα ξεκινήσουν στις 10. Έχει Δυναμό Κιέβου Κοπενχάγη, Μάλμε Λουγκάνο, Χετάφε Βασιλεία, Τράπζουσπορ Κρασοντάρ, Σπόρτινγκ Λισαβόνα Ρόζενμπορκ, Αϊτχόφεν Λίντς, Ρεν Κλούς, Σέλτικ Λάτσιο, Άρσεναλ Κιμαράες, Άιντραχτ με Σταντάρτ Λιέγης και Σεβίλη με τον Τελάνς. Στις 10 η στοίχημα τα έχει όλα. Παρέα μαζί μας και σήμερα ήταν και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινή σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν πολλές προσφορές σε επιλεγμένα είδη όλο αυτό το διάστημα. Στο Φτίκα βρίσκεται οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέντρο και φυσικά προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτίκας είναι στην κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 37-39 πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Η Αναδομό ήταν μαζί μας, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Θα πάτε εκεί, θα βρεθείτε από κοντά με τους ανθρώπους της εταιρείας και μαζί θα επιλέξετε το κατάλληλο πλάνο για εσάς και θα γίνουν όλα όπως πρέπει με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα μας και τα Alter Ego μαζί μας. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε ίντερνετικά και να κάνετε τις επιλογές σας ήσυχα. Ξεκινά σιγά σιγά από ό,τι βλέπω και τα 4 ημίχρονα στο Europa League. Κανονικότητα είχε αρκετά γκολ στα πρώτα ημίχρονα, νομίζω θα συνεχιστεί έτσι, θα είναι καλό για όλους γιατί αρκετά οβεράκια βλέπω ότι παίξατε όλοι σας. Εμείς σαν ΠΑΟΚ 24 επιστρέφουμε αύριο εδώ κανονικότητα 7.30 με 9 στη νέα μας ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε. Ξεκινάει σιγά σιγά μεταξύ στη Σερβία, στην Παρτιζάν, το παιχνίδι, από ό,τι βλέπω. Η Παρτιζάν η οποία είχε δοκάρι και αμέσως μετά η United κέρδισε ένα πέναλτι και κατάφερε να πάρει το παιχνίδι κατευθείαν. Οι Σέρβοι πληγώθηκαν από το δικό τους παιχνίδι, αλλά η Παρτιζάν τα κατάφερε κανονικά και κατάφερε να κάνει το 0-1 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο στο παιχνίδι. Λοιπόν, είπαμε μπαίνετε στοίχημα.gr και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς.